Καλημέρα, Χριστίνα μου. Λόγω καπουτσινάκι. Ό,τι θέλει. Ναι. ναι. Η Χριστίνα εδώ ετοιμάζει το καφεδάκι μου. Είναι ο Χριστάλλο, πανέτοιμο. Oh, ευχαριστώ, Χριστίνα μου. <Τι> λοιπόν, κάθε πρωί πριν πάω στο δατού στο εδώ στη διαδρομή μου, εύχομαι να με πετύχει αυτό το φανάρι. Δείτε λίγο πανόραμα. Oh, <Τι> <Τι> τι καλημέρες μου από την όμορφη Θεσσαλονίκη Πριν... Μισώ. Πριν σας, ε, πω για το σημερινό μας θέμα Για τη σημερινή μας εκπομπή Να... Νίκο Τατού παρακαλώ Ναι ο ίδιος Πώς είπατε Μισό λεπτάκι λίγο να μην πετάξει το τηλέφωνο στην τουαλέτα. <laughs> λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο που λε μία μαμά ενό παιδιού, ο οποίο ζωγραφίζει, λέει, ο γιο τη υπέροχα. Και αν θα μπορούσε να έρθει από το tattoo στούντιο, την ώρα που δουλεύω, να με δει πώ δουλεύω, γιατί θέλει να του ανοίξει ένα δικό του tattoo studio. Και σκέφτομαι ότι τα πράγματα ξεφύγανε εντελώ. Καλώ ορίσατε και ελάτε μαζί μου. <laughs> Το πρόβλημα όμω δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι θέλει το παιδί να ανοίξει ένα δικό του τατού στούντιο. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα είναι το εξή. Πώ μπορεί από εκεί που δεν ξέρει τίποτα για τατουάζ να γίνεις ένας έμπειρο και καλό τατού artist. Στο σημερινό μα επεισόδιο θα ασχοληθούμε ακριβώ με αυτό το πράγμα. Το πώ μπορεί. Μισό λεπτό. Το πώ μπορεί να βρει δουλειά ω τατού artist. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Τρίτη λοιπόν, φίλοι μου, καλώ ορίσατε σε μια καινούρια εκπομπή με ένα πολύ καυτό θέμα. Χρήστο με ενδιαφέρει να κάνω τατουάζ σαν επάγγελμα, πώ μπορώ. Πάρα πολλά μηνύματα από εσά και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το. Ξεχάσαμε να βάλουμε το softbox. Softbox. Έτσι γίνουν τα πράγματα. Επαγγελματική δουλειά. Τρελεπτή Τρίτη και 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 μαζί μα είναι για άλλη μια φορά η εταιρεία 126 Clothing. Το βλέπετε εδώ μπλουζάρα, ε, συλλεκτική μπλουζάρα που δίνει αυτή την υπέροχη κορμάρα. Ψέρω, δεν φαίνεται, αλλά ευχαριστούμε 126 και φυσικά για όλου εσά που είστε εδώ φίλοι και παρέα τη τη Τρίτη. Αν μπείτε στο site τη 126 Clothing, έχετε 10% έκπτωση με κάθε παραγγελία σα με τον κωδικό Κρίστο 10 στο checkout. Πριν μπούμε όμω στο θέμα μα, έχω να μοιραστώ μαζί σα κάποια πολύ σημαντικά νέα. 13, 14 και 15 Μαου θα βρισκόμαστε στην Αθήνα στο Athens Tattoo Convention. Θα σας περιμένω εκεί, κλείστε τώρα ραντεβού, είναι τρεις μέρες οι οποίες θα είναι γεμάτες ωραία τατουαζάκια και ανυπομονώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω όλους εσάς στο γήπεδο του Τάικ Βοντό, Παλαιό Φάληρο Athens Tattoo Convention, 13, 14, 15 Μαΐου. Και το δεύτερο υπέροχο νέο που έχω για όλους εσάς που είστε όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι Α, καινούριος διαγωνισμός. <Και> Σε ενδιαφέρει το λιγουρεύεσαι! Η όρη του διαγωνισμού είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Κάνει εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχει κάνει ήδη και έρχεσαι από το μαγαζί, ζητά να κάνει τατουάζ με τον Χρήστο Τσιντζάρη και λε το συνθηματικό ήρθα για την τρίλεπτη τρίτη. Όλοι εσεί που θα πραγματοποιήσετε τατουάζ μαζί μου μέχρι τον Μάιο θα μπείτε αυτομάτω στην κλήρωση και το επόμενο τατουάζ που θα κάνετε 100 ευρουλάκια. Δικά σου Πολλά είπαμε. Πάμε όμω να αναλύσουμε σήμερα το θέμα μα. Το οποίο δεν είναι κανένα άλλο από το πώ μπορεί να βρει δουλειά σε ένα τατουατζίδικο. Και πάμε να βάλουμε τρία λεπτά στο χρονόμετρο. Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. <laughs> και φύγαμε. Λοιπόν, θες να γίνει artist και πολύ καλά κάνει. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο επάγγελμα. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα με την έννοια ότι είναι ένα κλειστό επάγγελμα. Πιο εύκολα θα βγάλει άδεια για ταξί ή πάγκολα λαϊκή από ότι το να γίνει τατού άρτιστ. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια σχολή στην οποία μπορεί να μάθει την τέχνη του τατουάζ. Το πρώτο πράγμα όμως, που πρέπει να κάνει είναι να μην βάλει τη μαμά σου να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει πληροφορίε για την πάρτι σου είναι κάτι που πρέπει να το ψάξεις εσύ από μόνο σου, να επισκεφθείς εσύ προσωπικά τα του στούντιο, όχι με μηνύματα και γεια σας ενδιαφέρομαι κτλ. Αυτό να πάρεις το ποπουδάκι σου και να επισκεφθείς τα του στούντιο. Ναι, ωραία μα τα λε, Ρε Χρήστο, αλλά εσύ πώ μπήκε σε τα του Η δική μου ιστορία έχει ω εξή. Καταρχά, ήμουν ένα τύπο ο οποίο δεν είχε καμία σχέση με τα τουάζ. Δεν είχα πατήσει το πόδι μου ποτέ μέσα σε τα τουατζίδικο. Οι φίλοι μου, οι παρέ μου δεν είχαν τα δεν είχα κάνει εγώ τα τουάζ πάνω μου. Ό,τι ζωγράφιζα, ό,τι σχεδίαζα ήταν πάνω σε πίνακε και δεν είχε καμία απολύτω επαφή με τον κόσμο ή τα σχέδια που βγάζουν οι τατουατζίδες. Ένα ωραίο πρωί, Αποφάσισα όμω, είχα το θάρρο και πήρα έναν μικρό πίνακα που είχα ζωγραφίσει, πάρα μάσχαλα, και επισκέφθηκα όλα τα τατού στούντιο τη Θεσσαλονίκη. Περιτώ να σου πω ότι έφεγα πόρτα σχεδόν από όλα τα τατού στούντιο πλην ενό. Ήταν το μόνο τατού στούντιο που είδε την ζωγραφική μου δουλειά και είπε: Άσε να το σκεφτούμε. Βέβαια το άσε να το σκεφτούμε δεν σημαίνει μπήκαμε. Πέρασε μια εβδομάδα, ξαναπήγα, 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 πολλέ φορέ. Καμιά φορά για να μπει σε αυτό το χώρο πρέπει να είσαι και τυχερό. Οι συνθήκε δηλαδή να είναι ιδανικέ, να έχει αποχωρήσει κάποιο τα artist, να ψάχνουν κάποιον για βοήθεια, έτσι ώστε να μπορεί να. Βάλει το ένα ποδαράκι σου μέσα στο τατού στούντιο. Και για να μπορώ να τα καταφέρω, εγώ που δεν είχα καμία απολύτω σχέση με το χώρο, είμαι σίγουρο ότι μπορεί και εσύ, αν σε ενδιαφέρει πραγματικά, να τα καταφέρει εξίσου καλά. Είναι ένα επάγγελμα όμω το οποίο απαιτεί πολύ ωραία εργασία και αφοσίωση. Τώρα είμαι 47 χρονών και δουλεύω 10 ώρε την ημέρα. Τζίκι 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 όπω έχω ξαναπεί, όλη μέρα με πόνου στην πλάτη, φυσιοθεραπείε κάθε Παρασκευή. Έτσι νομίζει εύκολα τα πράγματα, ε. Λοιπόν, αυτή η καρέκλα πολύ τρίζει και δεν μου αρέσει. Τη βάζουμε πίσω στη θέση τη. Ευχαριστούμε πολύ που παίξατε. Άντε για, έλα εδώ εσύ. Αγιά σου. Α, πλατούλα μου. Επομένω, θέλω να σου δώσω τι δικέ μου προσωπικέ συμβουλέ για το πώ μπορεί να μπει και να εργαστεί ω tattoo artist σε ένα tattoo studio. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι, νομίζω, είναι μια σοβαρότητα. Έναν επαγγελματισμό και μια αφοσίωση, έτσι ώστε να δώσει να καταλάβει και ο υπεύθυνο του tattoo studio ότι βλέπει την ε, κατάσταση με μια σοβαρότητα. Είναι ακριβώ αυτό που θέλει να κάνει και θέλει να το κυνηγήσει. Το χειρότερο που ακούω πολλέ φορέ είναι παιδιά τα οποία έρχονται για να ψάξουν δουλειά ω τα του ατζίδε, να θέλουν να το κάνουν part-time, να δούμε, να κάνουμε, αν μου αρέσει. Ναι, τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να κάνει τον υπεύθυνο του μαγαζιού να θέλει να επενδύσει πάνω σου. Θα μοιραστεί τι γνώσει του μαζί σου μόνο αν πιστεύει σε σένα και πιστεύει ότι θα μείνει στο κατάστημα, θα μείνει στο τατού στούντιο, θα εργαστεί και έχει κάποιο όφελο, κάποιο κέρδο στο να σε προσλάβει. Ποιο το όφελο, αν είναι να σε εκπαιδεύσει, να πάρει μετά εσύ τι γνώσει που σου μετέφερε και να πα να ανοίξει ένα δικό σου tattoo στούντιο. Ε, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα, ρε φίλε. Ή το άλλο που ακούω πάρα πολλέ φορέ είναι το θα μάθω και θα δουλεύω από το σπίτι μια χαρά, χωρί έξοδα κτλ. Πίστεψέ με, πω δεν θα αναπτύξει ποτέ ένα ωραίο επαγγελματικό πορτφόλιο και δεν θα μπορέσει ποτέ να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη πολλών πελατών έτσι. Επαγγελματία τατού artist είναι αυτό που δουλεύει σε ένα τατού στούντιο. Άρα, πώ θα ξεκινήσουμε ρε Χρήστο. Κλειστό χώρο, κλειστό επάγγελμα. Δύσκολα μαθαίνει την τεχνική. Πώ γίνεται κάποιο να ξεκινήσει, Πολλέ φορέ θα με ακούσετε να λέω ότι το πρώτο βήμα είναι η ζωγραφική. Χρειάζεται όμω να είσαι υπέροχο ζωγράφο για να γίνει τα artist. Φυσικά και όχι. Πρέπει όμω να μπορεί να ζωγραφίζει υπέροχα αν θέλει να δημιουργεί δικά σου πρωτότυπα σχέδια. Και όχι copy-paste πράγματα από το Pinterest. Άρα το πρώτο πράγμα που θα σε συμβούλευα είναι να καθίσεις και να ακονίσεις την τεχνική σου στη ζωγραφική σου ικανότητα. Ετοίμασε ένα πολύ ωραίο book, ένα πορτφόλιο με διαφάνειες, βάλε μέσα τις καλύτερες ζωγραφιές σου και θα πας door to door. Αυτό το βήμα είναι που οι περισσότεροι από εσάς φοβάστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα από όλα. Αν όμω δεν ζωγραφίζει καλά, εγώ θα σου πρότεινα να κάνει μερικά μαθήματα ζωγραφική. Πίστεψέ με, θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα βγάλει πολύ καλύτερα σχέδια για να βάλει μέσα σε αυτό το book. Το παίρνει, και πας door to door. Το χειρότερο, πίστεψέ με, είναι να στέλνει DMs, μηνύματα με 2-3 εργάκια σου σε κάποια μαγαζιά από απόσταση, νομίζοντα ότι κάποιο θα σου απαντήσει. Να θυμάσαι όμω ότι περισσότερε πόρτε από αυτέ θα είναι κλειστέ. Μην το βάλει κάτω. Θέλει επιμονή και θέλει και τύχη. Γιατί μπορεί σε ένα tattoo studio που θα επισκεφθεί σήμερα, αύριο, αργότερα, να έχουν αλλάξει τα πράγματα και να έχει ανοίξει μια θέση. Άσε τα social media, πάρε τον εαυτό σου και πήγαινε ξανά και ξανά και ξανά στα tattoo studio. Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις, που εγώ δεν έκανα τότε, αλλά μπορείς κάλλιστα να το κάνεις, είναι να αποφασίσεις να κάνεις τατουάζ. Πήγαινε σε τατουατζίδικα που σε ενδιαφέρουνε. Χτύπα ένα, δύο, τρία, τέσσερα τατουάζ ό,τι γουστάρει. Έτσι θα σε γνωρίσουνε. Θα γνωρίσουν τη φάτσα σου, ποιο είσαι, τι κάνει. Μπορεί να του πει ότι ξέρετε. Ασχολούμαι με τη ζωγραφική. Με ενδιαφέρει ο κλάδο. Θέλω να ασχοληθώ. Ανέπτυξε φιλίε. Οι οποίε ενδεχομένω να σε βοηθήσουν να κάνει αυτό το πρώτο βήμα μέσα σε ένα tattoo studio. Ένα άλλο μεγάλο λάθο που βλέπω να κάνουν μερικοί. Κριτζάρο μόνο που το βλέπω. Λοιπόν, είναι ότι δημιουργούν λογαριασμού στο Instagram, μαζεύουν δύο-τρία κολυτάρια και βαράνε κάτι κακοχτυπημένα, κάτι καλυκατζαράκια, κάτι, κάτι, πράγματα που τα βλέπω και πιστεύω θα χάσω και την υπόλοιπη όρασή μου. Μην ετοιμάζει κάποιο book με δείγματα τη δουλειά σου που έχει κάνει σε δύο-τρία κολυτάρια, γιατί σίγουρα αυτά τα σχέδια δεν θα σε βάλουν μέσα σε ένα tattoo studio. Επικεντρώσου περισσότερο σε γαμάτα σχέδια τα οποία έχει ετοιμάσει με μολύβι, με μαρκαδωράκι, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, αλλά ζωγραφική δουλειά παρουσίασε και όχι κακοεκτελεσμένα αρχάρια τατουάζ. Να το θυμάσαι αυτό. Ένα άλλο μεγάλο λάθο είναι αυτοί που έρχονται με μια έπαρση ότι έχουν ακολουθήσει μια σχολή τατουάζ. Πεταμένα λεφτά και όλα τα τατουατζίδικα θα γελάνε μαζί σου. Μην πετά τα χρηματάκια σου. Δεν αξίζει τον κόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα μάθει τα πράγματα που πρέπει να μάθει για να γίνει τατουάρτιστ. Πολλοί που ξεκινάνε τώρα νομίζουν ότι η ζωγραφική και το τατουάζ είναι το ίδιο και το αυτό. Όχι. Τι λες ρε Χρήστο, μας μπέρδεψες τώρα, ε. Η ζωγραφική μπορεί να σε βοηθήσει στο να εξελιχθεί πιο γρήγορα στα τατουάζ και να σε βοηθήσει να βγάζει ωραία υπέροχα σχέδια, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν παίρνει ένα πενάκι, ένα βουρτσάκι και τσουκουτσούκου ζωγραφίζει τατουάζ πάνω σε κορμί. Δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια τεχνική που πρέπει να τη μάθει και τη μαθαίνει μόνο σε ένα επαγγελματικό, σωστό περιβάλλον με σωστού δασκάλου. Και όχι μέσα σε σχολέ. Σίγουρα, όλα αυτά που σου λέω μπορεί να σου φαίνονται λίγο δύσκολα, λίγο. είναι λίγο δύσκολο ο κλάδο. Σίγουρα δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, γιατί πίστεψέ με, θα βρει πολλέ πόρτε κλειστέ. Εγώ τα επισκέφθηκα όλα τα τατού στούντιο τη πόλη μου και από όλα έφαγα πόρτα εκτό από ένα που είπε ίσω θέλει επιμονή. Φυσικά θέλει και αυτογνωσία, έτσι. Αν ε, ζωγραφίζει ε, καλικά τζαράκια, ίσω να μην είναι αυτό ο κατάλληλο χώρο ή η εργασία για σένα. Και να θυμάσαι ότι είναι ένας χώρος, ένα χώρο, ένα επάγγελμα το οποίο χτίζεται. Θέλει αρκετό χρόνο, αρκετή τριβή, έτσι ώστε να μπορεί να εξελιχθεί και να πει ότι θα βγάζω κάποια χρηματάκια καλά για να ζήσω από αυτό το επάγγελμα. Μέχρι τότε όμω θέλω να ζωγραφίζει. Ζωγράφιζε, ζωγράφιζε, ζωγράφιζε. Μαστίγιο. Δεν περιμένει κανεί από σένα να βγάλει τα πιο γαμμένα. Μάτα και τα πιο τρελά σχέδια τα τουάζ. Αλλά όσο ακονίζει την τεχνική σου στη ζωγραφική, τόσο πιο Straße κοντά θα έρχεσαι σε αυτό το υπέροχο επάγγελμα. Εύχομαι να σε διαφώτισα έστω και λίγο. Μην ξεχάσει subscribe, like, share και όλα τα σχετικά. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρη εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Σου στέλνω την αγάπη μου και παρακολούθησε λίγο και τα αυτά τα βιντεάκια. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.